Για να ξεκινήσουμε, μαζί μας είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής φυσιολογίας, γεωπολιτιστικός. Φιλοσοφίας. Ναι, με συγχωρείτε, το διάβασα λάθος. Μπορεί και φυσιολογίας, δεν ξέρω, έχει πολλά ταλέντα. Ο κύριος Δαβέτας αναπτύσσει σε πολλούς χώρους. Και στη γεωπολιτική και στη φιλοσοφία. Και γεωπολιτιστικός αναλυτής. Καλημέρα. Είναι πολύ ταλαντός. Καλημέρα. Και ο κύριος Κώστας Κοσμάς, υπεύθυνος κέντρου νέου ελληνισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και μεταφραστής λογοτεχνίας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να μας δώσετε ουσιαστικά και εσείς τη δική σας εικόνα από τις δύο πόλεις στις οποίες βρισκόσαστε, το τι γίνεται λοιπόν στο Βερολίνο αλλά και στο Παρίσι. Με ποιον να ξεκινήσουμε? Δεν ξέρω. Με ποιον να ξεκινήσουμε? Κύριο Δαβέτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν και πάλι. Κοιτάξτε να δείτε, μετά τα μέτρα του Μακρόν, τα οποία προφανώς είστε ενήμεροι, βλέπουμε ότι γυρίζουμε σε μια μορφή lockdown. Αλλά όχι πραγματικού lockdown όπως το πρωταρχικό. Δηλαδή, εγώ ας πούμε παράδειγμα τα μαθήματά μου θα τα κάνω πια με τηλεμάθημα θα κάνω. Όμως, ό,τι έχει σχέση με σχολεία και με ούτω καθεξής, τα άλλα θα γίνονται κανονικά. Οι μετακινήσεις θα είναι με χαρτί, με έγκριση. Δηλαδή, υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος και με ακρίβεια το τι μετακινείται. Αυτό δεν είναι μόνο στον κορονοϊό. Προσέξτε, εγώ θέλω να βάλω διπλό ζήτημα. Έχει να κάνει πια και με την ασφάλεια των Γάλλων. Πριν από λίγο είχαμε νέα δολοφονική επίθεση στη Γαλλία, στην Οίκια. Με δύο νεκρούς και με αποκεφαλισμό. Ναι. Και μάλιστα λένε τελευταίες πληροφορίες. Στην εκκλησία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Γαλλία και πάλι. Ναι, τώρα, λένε, πριν από λίγο, με ειδοποίησαν εμένα. Πήγανε στους τρεις οι νεκροί. Ναι, λοιπόν, άρα. Άρα λοιπόν. Στην περίπτωση της Γαλλίας, τα μέτρα του κορονοϊού, ναι μεν έχουν να κάνουν με το υγειονομικό μέρος, όπως αυτό αφορά την Ευρώπη, την ανθρώπινη ζωή και την προστασία, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη λιγότερη έκθεση των ανθρώπων σε χώρους οι οποίοι μπορούν να γίνουν εύκολα στόχος των τρομοκρατών, των τζιχαντιστών, οι οποίοι με αφορμή το τελευταίο σκίτσο που έκανε το Τσάρλι Εμπτό, ξέφυγε πια η κατάσταση και τα πράγματα δεν μπορεί πια κανείς να προβλέψει τίποτα στη Γαλλία. Μάλιστα. Τίποτα πια. Μάλιστα. Δεν θα συντάξει. Καλημέρα, Λίδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς. Μία γυναίκα φέρεται να έχει αποκεφαλιστεί και για πολλούς ακόμη τραυματίες στην επίθεση με μαχαίρι, τη νέα τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα στην Νίκαια κοντά σε εκκλησία. Βλέπουμε λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει λόγο να περιγράψει μέσα σε εκκλησία. Πήγε η γυναίκα να προσευχηθεί και ήρθε κάποιος και την αποκεφάλισε. Λοιπόν, και βλέπουμε και όχι μόνο εκείνοι, υπάρχουν και άλλοι δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες. Λίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα σχόλιο να πάρουμε και από τον κύριο Δαβέτα και τον κύριο Κοσμά πριν κλείσουμε για το περιστατικό αυτό. Είναι, καταλαβαίνετε, για άλλο λόγο συνδεθήκαμε. Προέκυψε όμως μια επικαιρότητα και επειδή ζείτε στις δύο από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες της Ευρώπης, στο Βερολίνο και στο Παρίσι, ένα σχόλιο γι' αυτό και και τη γενικότερη κρίση που υπάρχει στις ευρωτουρκικές σχέσεις του τελευταίου διάστημα. Χωρίς να λέω ότι είναι αυτό ακόμα, έτσι, θα περιμένουμε να δούμε τα γεγονότα. Δεν θέλω να το τρέχω. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν διαφορές στα θέματα ανάμεσα στη Γερμανία και στη Γαλλία. Ναι. Όταν εγώ ανέφερα πριν για το θέμα των Ισλαμιστών, αυτό που είπα, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, είναι ότι βολεύει την κυβέρνηση και αυτό το γεγονός των νόμων που έχει πάρει, διότι υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιπαράθεση με αποτέλεσμα το στοιχείο το ισλαμιστικό, αν θέλετε, στη Γαλλία να έχει διαφορετική συμπεριφορά από αυτό της Γερμανίας. Με αποτέλεσμα να θεωρούν τον Μακρόν υπαίτιο μιας ολόκληρης πολιτικής, ο Ερντογκάν να προσπαθεί να κερδίσει πόντους και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό σε σχέση με τον Ισλαμικό κόσμο με αφορμή αυτή τη στάση του και απέναντι στο Μακρόν στο λεγόμενο Ισλαμικό θέμα, Ισλαμιστικό ζήτημα, ναι. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μεγαλύτερη ένταση στη Γαλλία και μεγαλύτερος κίνδυνος σε σχέση με τη Γερμανία ή με άλλες προς το παρόν τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Γεια σας. Καλημέρα.